Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η παρέλαση στη Σύρο. Μαθητές, πρόσκοποι, ακόμα και γονείς συμμετείχαν στην παρέλαση, κόντρα στην πρωτοφανή στα χρονικά απόφαση πολιτικών αρχόντων για ματέωση της παρέλασης με πρόσχημα της απεργίας. Ο κόσμος γέμισε την πλατεία Μιαούλη και καταχειροκρότησε την πρωτοβουλία των παιδιών. Στη θέση των επισήμων τοποθετήθηκαν μικρά παιδιά, αφού για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Σύρου η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου έγινε χωρίς παρουσία επισήμων. Μετά το τέλος της παρέλασης πραγματοποιήθηκε πορεία. Η πορεία κατέληξε στο άγαλμα της Εθνικής Αντίστασης, όπου τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο. Με αυτόν τον τρόπο, ο λαός της Σύρου τίμησε τους ήρωες του χθες και διαμαρτυρήθηκε ειρηνικά για την πολιτική του σήμερα. Και τι αφήσαν παραπονεμένο? Α, ναι, το υπόλοιπο της Αθήνας. Διότι είχαμε πολλά γεγονότα και αντιδράσεις σε πολλές περιοχές της Αθήνας, με μαθητές που φορούσαν, με τους καθηγητές μάλλον να φορούν πένθυμα περί βραχιόνια, μαθητές να φορούν μαύρα ρούχα, με αγανακτισμένους πολίτες. Να δούμε το σχετικό βίντεο που ετοίμασε η Λίδια Ιδαλέντζα. Οι μαθητές έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους για όσα διαδραματίζονται στο χώρο της παιδείας, αλλά και για τη συνολικότερη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και στους δήμους της Αθήνας. Φόρεσαν πένθυμα περί βραχιόνια και δεν έστριψαν το βλέμμα τους προς τους επισήμους, αλλά προς τον κόσμο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας News 247 της συναδέλφου Μαρίνας Κουτσούμπα, στην παρέλαση του Περιστερίου, όπου η κυβέρνηση δεν εκπροσωπήθηκε, οι μαθητές του 10ου Λυκείου αποφάσισαν να παρελάσουν με μαύρα ρούχα και καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια, μέλη της πρωτοβουλίας Αριστερή Κίνηση Πολιτών παρέλασαν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, κρατώντας μαύρο πανό που έγραφε με κεφαλαία γράμματα «Όχι», με στόχο να περάσουν το μήνυμα της μη ανοχής άλλων πιο επώδυνων μέτρων. Εν τω μεταξύ, ένταση επικράτησε και στην παρέλαση στο Χαλάνδρι, όπου από νωρίς είχε μαζευτεί κόσμος με πανό που έγραφαν χαρακτηριστικά «Αντίσταση με τους πολίτες Χαλανδρίου». Στο Κερατσίνι έκαναν παρέλαση αγανακτισμένοι νέοι και μαθητές με πανό. Αντίστοιχες διαμαρτυρίες από πολίτες και μαθητές πραγματοποιήθηκαν και σε άλλους δήμους, όπως Αγία Παρασκευή, Άγιοι Ανάργυροι, Χαϊδάρι και Καλλιθέα. Γιατί στο παλαιό Φάληρο η γνωστή μας η έφεδρη καταδρομής, ναι, αυτοί που πήγανε στο Σύνταγμα και ξεβράκωσαν τα ΜΑΤ, έδωσαν το παράδειγμα, τίμησαν την πατρίδα, τίμησαν και τον πρωτάρχοντα της πόλης, τον δήμαρχο του Διονύση Χατζηδάκη. Το υλικό που θα παρακολουθήσετε, το βίντεο, μας το προσέφεραν οι ίδιοι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πακείτε! Αυτό ήταν το βιντεάκι το οποίο μας έδωσαν οι έφεδροι καταδρομής, οι οποίοι, αντιπροσωπεία των οποίων, όπως ξέρετε, θα πρόκειται να πάει στο Καστελόριζο
για να δώσει με τη συμβολική παρουσία και ένα μήνυμα σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να αμφισβητούν το Καστελόριζο ή κάποιοι που δεν υπερασπίζονται όπως πρέπει Καστελόριζο και ΑΟΣ. Αλλά η απαγόρευση του απόπλου των πλοίων δεν τους επέτρεψε να πάνε. Παρ' όλα αυτά όμως ή ένας ή δύο, σίγουρα πάντως και ο Δημήτρης Καζαμίας που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, έφεδρος αλεξιδοτιστής, πήγε γιατί θα έπρεπε να παραδώσει και ένα χρηματικό ποσό έτσι ενδεικτικό στον δήμαρχο του νησιού. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, κύριε Καζαμία. Καλησπέρα σας από τον Καστελόριζο. Έστω και ένας καταδρομέας αρκεί να φέρει πέρα την αποστολή του. Ακριβώς, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έγιναν εκεί κανονικά εκδηλώσεις στην Καστελόριζο. Έγιναν κανονικά εκδηλώσεις. Είμαι ένας και μοναδικός. Εκπροσωπώ την κοινότητα θέντρων ειδικών δυνάμεων. Με δέχτηκαν με πάρα πολύ χαρά και με μεγάλες τιμές. Μεταφέρω ένα σημαντικό ποσό στην κοινότητα του Καστελόριζου που πρέπει να παραδοθεί στο σχολείο. Α, για το σχολείο, μάλιστα. Για το σχολείο, για την εκπαίδευση των παιδιών. Και εμείς αποδείξαμε με την πλευρά μας ότι κανένα νησί δεν είναι ακριτικό, κανένα νησί δεν κοίται μακράν. Μάλιστα. Πάντως τη χρωστάτε την επίσκεψη και φαντάζομαι ότι με την πρώτη ευκαιρία, γιατί όχι 25 Μαρτίου, που είναι και πιο ιστορική, πιο σημαντική σε σχέση με τους γείτονες επέτειους, να πάτε. Η υπόλοιπη καταδρομή, η υπόλοιπη ομάδα η οποία επρόκειτο να έρθει στο νησί, παρέμειναν στο λιμάνι του Πειραιά λόγω του μη απόπλου των πλοίων και ο υπόλοιπος εξοπλισμός, ο οποίος έχει μαζευτεί από πανελλαδικό επίπεδο σε γραφική ύλη, εκπαιδευτική ύλη, αλλά και τρόφιμα και βοήθειες για τα φυλάκια του νησιού, έχουν παραμείνει αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καζαμία. Να είστε καλά και να ξέρετε ότι εμείς οι έφεδροι καταδρομές είμαστε πάντα δίπλα σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας, όποτε χρειαστεί, για να βοηθήσουμε. Καλό σας βράδυ και καλώς να επιστρέψετε πίσω στην Αθήνα. Γεια σας και να είστε καλά.